να αποκατασταθεί η άνηση μεταχείριση των κατοίκων της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, ζητούν επιτακτικά οι φορείς της Κρήτης που συντονίζουν τις προσπάθειές τους. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη του έτους να επεκταθεί το μεταφορικό ισοδύναμο που ισχύει για τις πρώτες ύλες και τα αγροτικά προϊόντα και στα εισιτήρια των επιβατών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια μεταχείριση, άνηση και θέλουμε αυτό να θεραπευτεί. Θεωρούμε δίκαιο και επιβεβλημένο το να επεκταθεί και το μεταφορικό ισοδύναμο και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, αλλά και στους κατοίκους ακόμα. Η πρόταση που αναμένεται να τεθεί άμεσα στην κυβέρνηση είναι είτε να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για να ενταχθούν κάποιες κατηγορίες πολιτών με εισοδηματικά κριτήρια, είτε να εφαρμοστεί οριζόντια με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το οποίο θέσαμε ως Περιφέρεια Κρήτης είναι να μπορεί το μεταφορικό ισοδύναμο να πληρωθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια πρόταση που έγινε εδώ σε επίσκεψη του κυρίου Υπουργού και αυτή περιμένουμε να υλοποιηθεί. Έκανα επικοινωνία χθες με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και έχω τη διαβεβαίωση ότι το θέμα εξετάζεται και εφόσον υπάρξει σχετική δημοσιονομική δυνατότητα είναι δυνατόν να έχουμε μια θετική εξήγηση, τότε θα το ξέρουμε περί το τέλος του έτους. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, αλλά και το Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς η Περιφέρεια έχει πληρώσει τη μελέτη για το κόστος επέκτασης του μεταφορικού ισοδύναμου. Κερδίσαμε μια πρώτη μάχη το 2019. Προχώρησε το 2020 και εντάχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις. Όμως, ο τελικός στόχος όλων μας είναι και για τους ανθρώπους της Κρήτης να μπορούν να τύχουν τα ευεργετικά αυτά που χρειάζεται για την μείωση του εισιτηρίου. Το μεταφορικό ισοδύναμο ισχύει για τους κατοίκους όλων των νησιών, με την Κρήτη να εξαιρείται. Πριν από ένα χρόνο εντάχθηκαν σε αυτό το καθεστώς οι μεταφορές πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, όχι όμως και οι μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της Κρήτης. Υπάρχει μια οργανωμένη υποστήριξη του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο δεν προτιθέμεθα να το αφήσουμε έτσι. Η ελάφρυνση που θα προκύψει θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς το κόστος των εισιτηρίων μπορεί να μειωθεί έως και κατά 30%. Επιδοτείται ένα μέρος του εισιτηρίου, το οποίο αφορά μεταφορά από την Κρήτη, από οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, προς οποιοδήποτε άλλη κατεύθυνση, έτσι, και πρέπει να ισορροπήσει το κόστος αυτό με το σαν να ήταν σε στεριά.